Επαθροδίτη 1400 μέτρα, 8 οι συμμετοχές. Περιμένουμε τον αφέντη και δίδεται η εκκίνηση και έφυγαν όλες καλά και για να δούμε ποια θα οδηγήσει. Έρχεται γρήγορα το νούμερο 5 η πριγκίπισσα και θέλει να βγει στο κεφάλι ακολουθούμενη από το νούμερο 7 τη Sasse Dazzle. Τώρα προωθείται και το νούμερο 8 η Dreaming of Paris, περνάει στην τρίτη θέση. Έρχεται απ' έξω και το νούμερο 6 η Bluesberry Star και θέλει να βρεθεί με τις πρώτες. Ενώ λίγο πιο πίσω ακολουθεί το νούμερο 1 η Κέλα στη μέση, εσωτερικά και στο Κάγκελο είναι το νούμερο 2 η November, εξωτερικά το νούμερο 4 η Snow Way και στην τελευταία θέση έχει μείνει το νούμερο 3 η Refulgence. Η Πριγκίπισσα οδηγεί την υποδρομία και πιο πίσω 3 στο ίδιο ύψος, η Dreaming of Paris, η Sunset Dazzle και η Bluesberry Star. Ανεβαίνει η November, πιο πίσω η Κέλα, ακόμη πιο πίσω η Snow Way και στην τελευταία θέση η Refulgence. Περάσαμε και τα 600 και πάμε για την ευθεία όπου η πριγκίπισσα μπαίνει καθαρά πρώτη και με υπεροχή. Πριγκίπισσα, Dreaming of Paris, έρχεται και η November, η Sunset Dazzle, προσπαθεί και η Κέλα, Finish κάνει και η Refulgence στα τελευταία μέτρα. Η πριγκίπισσα έχει πάρει πολύ μεγάλη διαφορά, δεν χάνει, για τις πίσω θέσεις θα γίνει ό,τι γίνει. Η Dreaming of Paris έχει τον πρώτο λόγο για την δεύτερη θέση. Η November προσπαθεί να κρατήσει την τρίτη θέση από την Κέλα που θα την πάρει αυτή. Η Κέλα λοιπόν είναι τρίτη, τέταρτη η November. Βέβαια νικήτρια η Πριγκίπισσα με πολύ μεγάλη διαφορά και καθαρά δεύτερη η Dreaming of Paris. Πριγκίπισσα, Dreaming of Paris, οι δύο πρώτες. Εδώ η νικήτρια. Πριγκίπισσα. Κεφάλι και τέρμα. Σπάει και την κίνια, 3 δευτεριές, νικάει με, θα λέγαμε, με χαρακτηριστική άνεση. Το κεφάλι τη βοήθησε πάρα πολύ έτσι ώστε να καθαρίσει που λέμε την κούρσα. Έδειξε η Dreaming of Paris ότι είναι σε αγωνιστική εξέλιξη. Σήμερα επιτέλους άφησε πίσω τη στη δεύτερη θέση, ξεκόλλησε από εκεί, έσπασε την κίνια της, θα μπορούσαμε να πούμε, και πήρε την νίκη που ήθελε, με χαρακτηριστική άνεση βέβαια, σαρωτική νίκη η σημερινή. Ναι, έτσι είναι, είχε μια... ήταν λίγο άτυχη, εγώ ήταν όλο δεύτερη. Εντάξει, η φοράδα είναι σε πολύ καλή φόρμα αυτόν τον καιρό. Πήρε ένα καλό start, βρέθηκε στο κεφάλι και της ήρθαν όλα πιο εύκολα και έδειξε αυτό που έχει μέσα της και τα πολύ καλά. Ευχαριστώ και τον Κώστα, την καβάλισε άψογα. Πάει και σε όλες τις αποστάσεις γενικά, ήταν και τα χαμηλά βάρη σήμερα, οπότε. Ήτανε στα σύν της και αυτά. Ναι, 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 της αρέσουν, δεν έχει πρόβλημα με τα μέτρα, της αρέσουν τα μέτρα, της αρέσουν και τα λίγα και τα πολλά. Απλά ο ρυθμός της κούρσας δεν ευνοήσει, θέλει να στώσει το βήμα της και από εκεί και πέρα δεν έχει πρόβλημα ούτε με τα μέτρα ούτε με τίποτα.